Ένα από τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για να το συζητήσουμε είναι ο καθηγητής, ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσακλόγλου. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, αναρωτιόμαστε όλοι, βλέποντας μία διάθεση να ανοίξει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός τόπου Γκί, αν ξαφνικά βρέθηκαν χρήματα και αν έχουμε αν ανοίγονται νέες δυνατότητες μετά το έστω και τυπικό τέλος του τρίτου μνημονίου. Κοιτάξτε, για να δώσεις κάτι πρέπει να έχεις κάποιο δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος έχει δημιουργηθεί είναι από τα λεγόμενα υπερπλεονάσματα, γιατί έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας ότι θα πετύχουμε πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης 3,5% του χρόνου, του ΑΕΠ του χρόνου. Mm-hmm. Τώρα, αυτά τα νούμερα από ό,τι φαίνεται εμπολίες έχουν γίνει από περιορισμό του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή μια εκτέλεσή του, και σε κάποιο βαθμό φαίνεται να είναι και από αποτέλεσμα καθυστέρησης της έγκρισης κάποιων συντάξεων κ.ο.κ. Αλλά ακόμα και κανονικά να ήταν, μπαίνει το ερώτημα ποια είναι η άριστη χρήση των πόρων αυτών. Δηλαδή, είναι καλύτερα να δώσουμε κάποια βοηθήματα ακόμα και σε κομμάτια του πληθυσμού τα οποία ενδεχομένως έχουν υποφέρει πολύ τα προηγούμενα χρόνια, ή είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον τέτοιο που να μπορέσουμε να έχουμε μια ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια, ώστε στο τέλος αυτής της περίοδου να είμαστε σε πολύ καλύτερη περίπτωση και κατάσταση και να μπορέσουμε να μοιράσουμε πολύ περισσότερα. Εκεί νομίζω ότι είναι το πραγματικό ερώτημα. Ναι, και επίσης το δεύτερο είναι, επειδή ακριβώς ο δανεισμός από τους εταίρους τελείωσε, από εδώ και πέρα ο κριτής της ελληνικής οικονομίας θα είναι οι αγορές. Και το ερώτημα, κύριε Τσακλούγου, είναι πώς μπορεί κανείς, αν μπορούμε να προβλέψουμε, πώς θα αντιδράσουν οι αγορές αν ακόμα και αύριο ο Πρωθυπουργός αρχίζει και μοιράζει χρήμα. Πήραμε μια διεύθυνση την προηγούμενη εβδομάδα με το τι συνέβη αυτήν την εβδομάδα, προχτές με το δεκαετές ομόλογο. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αντίθετα από αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, που ανέφερε το ότι μπήκαμε στο λιμάνι πριν ξεσπάσει η τρικυμία και ούτω καθεξής, το αντίθετο ακριβώς έχει συμβεί. Μέχρι τώρα είχαμε το λιμάνι του ESM, δηλαδή τα χαμηλότοκα δάνεια τα οποία μπορούσαμε να πάρουμε από τους εταίρους μας. Αρνηθήκαμε την προληπτική γραμμή πίστωσης, η οποία ενδεχομένως θα μας διασφάλιζε και για ένα ακόμα ορισμένο χρονικό διάστημα σε χαμηλό το κοδανισμό, και βγήκαμε στις αγορές. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ δύσκολο να δανειστούμε στις αγορές. Η μεταβλητή, η οποία είναι η πιο σημαντική από οικονομική σκοπιά, δεν είναι τόσο πολύ το ονομαστικό επιτόκιο, είναι κυρίως το spread. Δηλαδή, πόσο απέχουν τα επιτόκια μας από κάποιο επιτόκιο αναφοράς. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διεθνώς στην οικονομία έχουμε κύκλους οικονομικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων τα επιτόκια γνωρίζουν διάφορες αυξομοιώσεις διεθνώς. Οπότε εκείνο το οποίο μετράει πάρα πολύ για εμάς είναι πόσο απέχουμε από κάποιο επιτόκιο αναφοράς, ας πούμε για παράδειγμα το γερμανικό επιτόκιο. Και πολύ φοβάμαι ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι περίπου ίδια με όταν μπαίναμε στα μνημόνια. Απλά τότε το γερμανικό επιτόκιο ήταν γύρω στο 3%. Ακριβώς. Ήταν 3% και ήταν και άλλο 3,5%. Επάνω γύρω στο 6% ήταν το δικό μας. Τώρα είναι λίγο παραπάνω κιόλας από τα δύο. Τώρα, αυτό που βλέπω με ενδιαφέρον είναι από τη μία η κυβέρνηση να επενδύει πάρα πολύ σε ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις. Είδα και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Χτσιόγλου, να εξαγγέλει και αύξηση του κατώτατου μισθού. Αναρωτιέμαι πόσο μπορεί να τα αντέξει η ελληνική οικονομία, αν αυτό θα έχει παρενέργειες. Κάποιοι μπορεί να δουν μια μικρή αύξηση, αλλά κάποιοι άλλοι να απολυθούν. Και ταυτόχρονα βλέπω σήμερα άρθρο του Προέδρου του ΣΕΒ, του κ. Φέσα, στο capital.gr, να λέει ότι πάση θυσία να εφαρμοστούν οι μειώσεις στις συντάξεις και να τηρηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί. Τι είναι, είναι οι δύο κόσμοι, είναι διαφορετικά τα συμφέροντα που εκπροσωπούν? Κοιτάξτε, ας τα πάρουμε ένα από την αρχή αυτά τα οποία είπατε. Ο κατώτατος μισθός είναι κάτι το οποίο, οι μισθοί γενικότερα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβαδίζει η πορεία τους με την πορεία της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα στη χώρα μας, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν αυξάνει τα τελευταία χρόνια, και ο λόγος είναι το ότι βλέπουμε αυτή την επενδυτική άπνοια η οποία υπάρχει. Οπότε πραγματικά υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος που είπατε προηγουμένως. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν το συζητάμε καθόλου στο δημόσιο διάλογο, και υπάρχουν δύο νούμερα. Από τα μνημονιακά τα οποία πηγαίνουν καλύτερα από αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει, από αυτό που περιμέναμε. Το ένα είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία όλοι έχουν πολλούς πατέρες, όλοι θέλουν να πούν ότι ήταν εξαιτίας των ενεργειών μας και το καθεξής. Το δεύτερο νούμερο το οποίο πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε είναι το ποσοστό της ανεργίας. Η ανεργία μας εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ψηλή, αλλά μειώνεται πολύ ταχύτερα από ό,τι αναμέναν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ή η ελληνική κυβέρνηση.
Mm-hmm. Τώρα, στα οικονομικά, αυτό το οποίο λέμε να διδάσκουμε στους φοιτητές μας είναι το ότι ακριβώς επειδή στην οικονομία μας υπάρχει τεχνολογική πρόοδος, η οποία τεχνολογική πρόοδος συνήθως είναι, χρειάζεσαι λιγότερα εργατικά χέρια για να βγάλεις το ίδιο προϊόν, για να μείνει σταθερή η ανεργία σε μια χώρα χρειάζεται να έχουμε οικονομική μεγέθυνση. Μεταξύ 2003 και 2017 δεν είχαμε καθόλου οικονομική μεγέθυνση στη χώρα μας. Άρα κάποιος θα περίμενε ότι θα ανέβει κι άλλο η ανεργία. Αντίθετα, η ανεργία σε εκείνο το διάστημα έπεσε σχεδόν 7, ίσως και παραπάνω, ποσοστιαίες μονάδες. Mm-hmm. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Έγινε ακριβώς επειδή έγινε αυτή η φιλελευθερωποίηση στην αγορά εργασίας. Μα θα μπορούσε να μου πει κανένας, είχαμε χαμηλότερους μισθούς, είχαμε μερική απασχόληση και το καθεξής. Ναι. Στο σύνολο των ωρών εργασίας, οι οποίες έχουμε πολύ σημαντική αύξηση, και το δεύτερο, είναι ότι δεν θέλουμε να ξαναπάμε σε εκείνη την κατάσταση την οποία είχαμε πριν την κρίση. Πριν την κρίση, η Ελλάδα είχε και ψηλά ποσοστά ανεργίας, παρότι είχε οικονομική μεγέθυνση, και το κυριότερο, είχε τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των νέων και μεταξύ των γυναικών. Δηλαδή, είχε μια τμηματοποιημένη αγορά εργασίας. Για κάποιους ανθρώπους η ανεργία ήταν τελείως άγνωστη λέξη, για κάποιους άλλους ήταν σχεδόν μια μονίμη κατάσταση. Δεν θέλουμε να πάμε σε αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάει κανένας. Και για να πάω στο συγκεκριμένο ερώτημα που αναφέρατε προηγουμένως, πραγματικά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα ικανοποιήσουν και μια μερίδα των ανθρώπων, οι οποίοι θα δούμε τους μισθούς τους να ανεβαίνουν και το καθεξής, αλλά διόλου απίθανο με αυτόν τον ίδιο τρόπο, εκείνο το οποίο θα σταματήσει είναι αυτή η πτώση της ανεργίας την οποία έχουμε στα προηγούμενα χρόνια, και ελπίζω να μην δούμε και ανάσχεσή της. Λοιπόν, νομίζω, κύριε Τσακλόγου, θα έχουμε πολλά να πούμε και από Δευτέρα. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τα όσα θα πει αύριο ο κύριος Τσίπρας. Το άλλο Σάββατο ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω γύρω από αυτούς τους δύο θα κοινωθεί σε μεγάλο βαθμό η ατζέντα. Εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, Γιώργο. Να είστε καλά.